Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα νέο οδηπορικό της εκπομπής Dolce Vita ξεκινάει. Αυτή τη φορά, όπως βλέπετε και από τις πινακίδες, βρισκόμαστε στη Μόσχα. Βρισκόμαστε στη Μόσχα του Πούτιν, γιατί ο Πούτιν είναι ο κυρίαρχος άντρας σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα βρεθήκαμε εκεί τις ημέρες της προεκλογικής περίοδου. Και έτσι είδαμε από κοντά πως διαμορφωνόταν και το πολιτικό σκηνικό των ημερών. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν θα σας ζαλίσω με αυτά, γιατί ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να σας συμβεί ήταν να σας μιλήσω αυτή την εκπομπή για πολιτική. Θα σας δείξω τη Μόσχα όπως την κατέγραψε ο φακός εκπομπής. Θα σας δείξω και τα μεν και τα δε. Θα είναι ένας κύκλος, υπολογίζω, τριών εκπομπών που ξεκινάει σήμερα. Να φανταστείτε ότι η Μόσχα την επισκέφτηκα πριν από 15-17 χρόνια, όταν είχε καταρρεύσει το καθεστώς. Όταν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όταν κυριαρχούσε η φτώχεια, η αβεβαιότητα, η απελπισία και ο κόσμος κοιμόταν κάτω από τις γέφυρες και συνοστίζονταν στις ουρές για ένα πιάτο φαγητό. Το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν ούτε καν πιάτο, ήταν χυλός, ζωμί. Βέβαια θα έλεγα ότι αυτόν τον καιρό η Μόσχα δεν έχει αυτήν την εικόνα, έχει έναν ρυθμό ανάπτυξης. Βέβαια ο νεοεκλεγής πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, προσέχει πάρα πολύ την άρχουσα τάξη και έχει αφήσει λίγο στην άκρη τον Κοσμάκη, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια εικόνα καλή σε αυτή την πόλη, η οποία σημειωτέων, κυρίες και κύριοι, είναι η πιο ακριβή πρωτεύουσα του κόσμου. Από τα περίχωρα και από το δρόμο έξω από, από την πόλη, από το αεροδρόμιο προς την πόλη, φτάνουμε στο κέντρο της πόλης. Αρχίζουν και εμφανίζονται μπροστά μας τα πρώτα μνημεία, οι πρώτες εκκλησίες. Η Μόσχα έχει πάρα μα πάρα πολλές εκκλησίες. Πολλά μουσεία, πολλά μνημεία και βεβαίως κυρίαρχο κομμάτι η Κόκκινη Πλατεία.
Το ταξίδι γίνεται σε συνεργασία με το Elvita Travel που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Έχω συνεργαστεί μαζί τους 2-3 φορές. Πάρα πολύ καλό γραφείο. Μαζί μας είναι μία από τις δύο υπεύθυνες του γραφείου, η Τατιάνα, η οποία έλκει την καταγωγή της από τις χώρες αυτές και συγκεκριμένα από την Ουκρανία. Θα είναι μαζί μας ένα πολύ καλό παιδί, ένας ξεναγός, θα τον δείτε σε λίγο. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Αυτό που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι το περιβόητο Κρεμλίνο. Έχουμε φτάσει λοιπόν, κάνουμε την πρώτη στάση και να δούμε τα πρώτα λόγια από τη Μόσχα. Η πρώτη μας βόλτα, κυρίες και κύριοι, στη Μόσχα μας φτάνει μπροστά από το Κρεμλίνο και στον παγωμένο ποταμό εδώ πέρα και δίπλα μας έχουμε τον Βασίλη τον Ξεναγό και τη φίλη μου την Τατιάνα από το Elvita Travel. Έχω ταξιδέψει με το Elvita Travel και στην Αγία Πετρόπολη και στη Λετωνία. Λοιπόν, Βασίλη, αυτό που βλέπουμε ακριβώς πίσω μας τι είναι? Καλησπέρα σας. Αυτό που βλέπουμε είναι η παλιά πόλη, το Κρεμλίνο, λεγόμενο Κρεμλίνο, που είναι σήμερα και το κέντρο εξουσίας. Είναι ένα σύνολο αρχιτεκτονικό το οποίο κτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα. Προς τα τέλη του 15ου αιώνα ολοκληρώθηκαν κάποια έργα και έχει γίνει πλέον πρωτεύουσα και βασιλική αυλή, η πρώτη βασιλική αυλή εντός της Μόσχα. Το ιστορικό κέντρο περιλαμβάνει την Κόκκινη Πλατεία, το Κρεμλίνο και τι άλλο? Και άλλες μεγάλες πλατείες. Η Μόσχα αναπτύχθηκε γύρω-γύρω από το Κρεμλίνο. Από αυτό το πρώτο κέντρο ιστορικό ήταν αυτή η παλιά πόλη, το Κρεμλίνο. Και μετά γύρω κτίστηκαν και άλλες περιοχές. Υπάρχει και η Ερυθρά Πλατεία, η πλατεία λεγόμενη του Κυνηγού, η πλατεία λεγόμενη Λουμπιάνκα που έχει μυστική υπηρεσία από ένα χρονικό, από την εποχή του Πέτρου και μετά. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες πλατείες. Έχει από ένα σημείο ακριβώς πίσω από σας βρίσκεται και ο καθεδρικός ναός, που πάλι έχει γίνει μια μεγάλη περιοχή, ένα μεγάλο κέντρο. Ωραία. Τατιάνα, είμαστε εδώ μαζί σου σε ένα ταξίδι που κάνεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες, δεν είναι? Ναι, καλησπέρα. Και είσαι ειδικευμένη σε ταξίδια που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία, σωστά. Με τη Ρωσία, με τις Βαλτικές και με την Ουκρανία. Και με την Ουκρανία. Εκεί μόνο, δεν πας πουθενά άλλο? Όχι, αυτά τα μέρη ξέρουμε, από αυτά τα μέρη προερχόμαστε, αυτή τη γλώσσα γνωρίζουμε. Από εδώ είσαι, από τη Μόσχα? Όχι, είμαι από την Ουκρανία, από μια μικρή πόλη την οποία δεν την ξέρετε. Έχω επισκεφθεί το Κίεβο, δεν έχω πάει σε άλλες πόλεις στην Ουκρανία. Λοιπόν, εντάξει, ο καιρός καλούτσικος είναι. Είναι γύρω στους μείον 1-2 βαθμούς. Έχει όμως χιόνι παντού. Το ποτάμι λέγεται Μόσχοβας. Ο Μόσχοβας. Είναι παγωμένο, μπορεί να περπατήσει κανείς πάνω? Όχι, αυτή την εποχή φοβάμαι, γιατί εδώ και μια εβδομάδα ανέβηκε η θερμοκρασία και είναι επικίνδυνα. Αλλά όταν κάνει κάτω από μείον 10 βαθμούς, σίγουρα υπάρχουν, βλέπουμε και τους ψαράδες, έρχονται και οι άλλοι. Ναι. Αυτοί που ανοίγουν τρύπα μέσα στο νερό. Ανοίγουν τρύπα, ναι, και κάθονται, ναι, με γούνες και... Υπομονητικά. Ωραία, Βασίλη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Τατιάνα. Λοιπόν, να κατέβουμε εμείς μια βόλτα, παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης μας είπε ότι είναι επικίνδυνο, εγώ θα το επιχειρήσω. Το θέμα είναι ότι δεν έχω καλά παπούτσια. Αν είχα καλά παπούτσια, θα κατέβαινα. Θα κατέβω από εδώ, που είναι πιο βατό το μέρος. Δεν φαντάζομαι, ωραία, εντάξει, εγώ έχω κάνει διάφορα. Wow. Δεν φαντάζομαι.
ότι θα πάθω κάτι κακό. Λοιπόν, τώρα είμαι στο ποτάμι, όπως καταλαβαίνετε. Περπατάω πάνω στο ποτάμι, αργά και σταθερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στον παγωμένο Μόσχοβα. Η θερμοκρασία πριν λίγες μέρες εδώ ήταν μείον 25, τώρα έχει κουφόβραση, μείον 2, μείον 3, μείον 5. Το βράδυ πέφτει σταθερά στους μείον 10 βαθμούς. Εντάξει, δεν είμαι και καλά ντυμένος, γιατί είμαστε από ταξίδι, από το αεροπλάνο κατεβήκαμε και ήρθαμε αμέσως εδώ. Οκ, Βασίλη, κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν φεύγω μακριά, όχι. Ανησυχεί ο ξεναγός, μη φύγω μακριά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή θα είναι και ο Κώστας ο Κατσιάνης, ο Κωνσταντίνος ο Κατσιάνης, φίλος, ραδιοφωνικός παραγωγός του Ράδιο Ζυγός και γιος πολύ καλού μου φίλου του Τάκη του Κατσιάνη. Και δικός σου φίλος. Έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Αρχίζω και το καταλαβαίνω, έχω επισκεφτεί πολλές χώρες τέτοιες, με πολύ χιόνι, με πολύ κρύο και πολλές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Έχεις μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα, συμφωνώ. Από ό,τι έχουμε δει, μας εξυπηρετεί απίστευτα και ο καιρός. Μας είπαν ότι είχε μείον 20, μείον 30 πριν μία εβδομάδα. Είμαστε τυχεροί, είμαστε μείον 1. Απίστευτο, απίστευτο το τοπίο. Ναι, ναι. Παγωμένο ποτάμι με 15 μέτρα βάθος, από ό,τι μας είπανε, και πάλι περπατάς επάνω. Βλέπουμε ροδιές από αυτοκίνητα. Ναι. Τρομερά τα κτίρια. Κοίταξε, με τον καιρό μην ανοίγεσαι, γιατί βλέπω ότι αγριεύει. Και ίσως να έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι έχουμε τώρα. Και το πιο περίεργο εδώ είναι ότι έχει αέρα και ο αέρας πάντοτε είναι ενοχλητικός. Λοιπόν, το Κρεμλίνο είναι πίσω μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι η έδρα του Πούτιν, για να καταλάβετε. Εδώ μένει ο κύριος Πούτιν, ο οποίος Πούτιν είναι πιο κοντός και από μένα, για να αντιληφθείτε το μέγεθος του ανδρός. Αλλά είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και τέτοια. Ένας είναι ο πολιτικός άντρας, ο Πούτιν. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα κίνημα εναντίον του, γιατί την ευημερία κάποιες εποχές αρχίζει να τη διαδέχεται μια κρίση και στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι νιώθεις άβολα σε αυτή την πόλη, καθώς συναντάς τεράστιου κυβισμού αυτοκίνητα. Δηλαδή τα Λάντα που είδαμε στο δρόμο και πήρε πλάνο ο Παναγιώτης. Παναγιώτης Τεργίου είναι στα πλάνα, ο περατέρ. Λοιπόν, είναι ελάχιστα και δαχτυλοδεικτούμενα. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε ωραία. Μείνετε μαζί μας, έχει ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή. Πάμε στο λεωφορείο. Για το σημερινό διπορικό έχουμε επιστρατεύσει παραδοσιακά ρώσικα τραγούδια. Ακούτε αυτόν τον τύπο με αυτή τη φοβερή φωνή, που νομίζει ότι σε κάποια γωνία θα βγει ο Στάλιν ή ο Λένιν. Αλλά εντάξει, δεν τον αντέχω και ιδιαίτερα, για πάμε σε κάτι καλύτερο. Στη Μόσχα, κυρίες και κύριοι, το κρύο κυνηγάει όλες τις ημέρες, όπως και το χιόνι. Το χιόνι όμως, για έναν περίεργο τρόπο, δεν εμποδίζει τη ζωή των ανθρώπων. Η παρουσία του στρατού είναι πολύ έντονη στη Μόσχα. Κοιτάξτε, περπατάς στον δρόμο και βλέπεις στρατιώτες. Είναι όμως μια άκρως ενδιαφέρουσα πόλη,
Μια πόλη των 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια παραπάνω από την Ελλάδα, είναι μόνο η Μόσχα. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν θυμάμαι αν θα μπορέσουμε να σας το δείξουμε. Κάποια στιγμή θα σας δείξουμε κάποια τεράστια αυτοκίνητα. Αυτό που σου κάνει μεγάλη εντύπωση στη Μόσχα είναι τα τεράστια αυτοκίνητα. Τεράστια αυτοκίνητα στην κυριολεξία. Ένα σημάδι του νεοπλουτισμού που υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι δισεκατομμυριούχοι, όπως ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος είναι και φίλος του Πούτιν. Άνθρωποι οι οποίοι με την πτώση του καθεστώτος βρέθηκαν να διοικούν ολόκληρες επιχειρήσεις, οι οποίες πρώτα ήταν στη δικαιοδοσία του κράτους. Αυτές λοιπόν έγιναν ιδιωτικές και όπως μας έλεγε ένας φίλος, να φανταστείτε, λέει, να ξυπνήσετε ένα πρωί και η ΔΕΗ, ας πούμε, που είναι κρατική στην Ελλάδα, να πέσει στα χέρια τριών ανθρώπων. Έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι πλούτησαν. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν αυτά τα χρήματα να τα αναπαράγουν και σήμερα να διοικούν τη Μόσχα. Οι πρώτες βόλτες, κυρίες και κύριοι, στη Μόσχα έχουν ξεκινήσει. Η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και φυσάει και κάνει ψυχρούλα. Βρισκόμαστε στον άβλιο χώρο του Κρεμλίνου. Το Α και το Ω της Μόσχας. Εδώ είναι η προεδρική κατοικία. Οι Μοσχοβίτες. Στους Μοσχοβίτες αρέσει να έρχονται εδώ και να κάνουν βόλτες, να είναι κοντά και στην εξουσία. Λοιπόν, όλα αυτά που βλέπετε είναι συντριβάνια, είναι παγωμένα τώρα το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι διαφορετικά εντελώς. Είναι ένας χώρος που καλύπτει μια μεγάλη έκταση πολλών στρεμμάτων, το Κρεμλίνο. Βασικά το Κρεμλίνο είναι το παλιό κάστρο, έτσι, της πόλης. Εδώ μέσα, όπως είπαμε, στεγάζεται ο πρόεδρος Πούτιν. Μας χαμογέλασε και ένας στρατιώτης. Έχω να έρθω στη Μόσχα, κυρίες και κύριοι, 17 ολόκληρα χρόνια. 17 ολόκληρα χρόνια. Όταν είχα έρθει εδώ πρώτη φορά, οι άνθρωποι στηβάζονταν κάτω από τις γέφυρες για ένα πιάτο φαγητό ή μάλλον για μια ζεστή σούπα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και όπως σας είπα και πριν, πολλά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού σε κάνουν να νιώθεις άβολα σε αυτήν εδώ την πόλη που μην νομίζετε η μισθή δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Υπάρχει ένα ιερό πεσόντων εκεί, το οποίο και τότε είχα επισκεφτεί και είχα βάλει μια φωτογραφία πριν 17-18 χρόνια, φανταστείτε, όπου καίει μια φλόγα μέρα νύχτα και εδώ γίνονται καταθέσεις των στεφανιών στις τελετές. Αυτές τις ημέρες που βρισκόμαστε εδώ γιορτάζεται η απελευθέρωση της πόλης από τους κατά καιρούς κατακτητές. Οι μεγάλες παρελάσεις γίνονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Εμείς νομίζαμε ότι θα πέσουμε σε μια τέτοια παρέλαση σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν τυχεροί. Το βράδυ όμως, εδώ η περιοχή αυτή θα φωτιστεί από βεγγαλικά και αν είμαστε τυχεροί θα έχουμε την ευκαιρία να σας τα δείξουμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι το μνημείο των Πεσόντων, ενώ βλέπετε πόσο επιβλητικά είναι τα κτίρια του Κρεμλίνου και εδώ είναι η θαμένη πολύ πρόεδρε της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Βρισκόμαστε κοντά στην κόκκινη πλατεία με το μαυσολείο του Λένιν, το οποίο αν είμαστε τυχεροί θα πάμε να το δούμε από κοντά. Και βέβαια θα δείτε μια εικόνα πολύ εντυπωσιακή, δύο στρατιώτες μέσα σε κλουβιά γυάλινα να κάθονται όρθιοι αποδίδοντας τιμές στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτό επιβλήθη από την ανάγκη του καιρού, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να μείνει μέσα στο κρύο για 2-3 ώρες όρθιος. Έτσι έχουν φτιάξει αυτά τα κλουβιά που τους προστατεύουν από το κρύο, από τον αέρα και από το χιόνι, γιατί εδώ χιονίζει συνεχώς. Εδώ στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το οποίο έχει κόκκινα γαρίφαλα για να θυμίζουν την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση,
που έμβλημά της βεβαίως είναι το κόκκινο γαρίφαλο. Αυτό που βλέπετε είναι καινούριο. Παλαιότερα μπορούσε κανείς να ανέβει. Εγώ να φανταστείτε, έχω φωτογραφία να κάθομαι εκεί πάνω στη Χλένη και στο κράνος. Οι καιρικές συνθήκες εδώ αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Ενώ πριν λίγη ώρα ο καιρός ήταν καθαρός, τώρα αρχίζει και χιονίζει. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις και δεν θέλω να πω περισσότερα. Δείτε λοιπόν αυτούς τους στρατιώτες, όπως επίσης και έναν άλλον εκεί μπροστά στην είσοδο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες. Κρεμλίνο, κυρίες και κύριοι, και η κόκκινη πλατεία που θα δούμε σε λίγο είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της Μόσχας. Και το αγέροχο βλέμμα αυτών των στρατιωτών, νεαρά παιδιά είναι, που κάθονται εκεί, μέσα στο κρύο, σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Εδώ έχουμε μια αλλαγή φρουράς τώρα. Αυτά τα παιδιά θα πάνε να αντικαταστήσουν τα άλλα τα φουκαριάρικα που έχουν ξυλιάσει και θα δείτε μετά εκείνα πώς τρέχουν για να πάνε να κρυφτούν από το κρύο. Δεκάδες Μοσκοβίτες αλλά και ξένοι επισκέπτες κάθονται εκεί μπροστά στο μνημείο για να βγάλουν μια φωτογραφία. Όλες οι μεγάλες μάχες. Εικόνες από το παρελθόν, κυρίες και κύριοι. Εικόνες βγαλμένες μέσα από μια μεγάλη ιστορία ενός λαού που πέρασε πάρα πολλά εδώ στην παγωμένη Μόσχα. Και έλεγα προηγουμένως με τον οπερατέρ ότι αξίζει να έρθει κανείς στη Μόσχα τέτοιες μέρες που κάνει κρύο, που έχει χιόνι. Γιατί εδώ που είμαι τώρα, αν γυρίσει η κάμερα πίσω, βρίσκεσαι ακριβώς στην κόκκινη πλατεία, δηλαδή όλα μαζί δένουν. Μέσα σε 15-20 λεπτά μπορείς να περπατήσεις το βασικό ιστορικό κέντρο της Μόσχας που απαρτίζεται από το Κρεμλίνο, την κόκκινη πλατεία και το μαυσολείο του Λένιν. Και αυτό το σκηνικό που είδαμε προηγουμένως με τους στρατιώτες πραγματικά σε κάνει έτσι να νιώθεις περίεργα και ειδικά για μας μια γενιά που γαλουχηθήκαμε αν θέλεις έτσι με τα ιδεώδη της άλλης πλευράς, κυρίως του σοσιαλισμού, άσχετα αν απέτυχε παταγωδός το σύστημα και το εγχείρημα. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτό το πράγμα, το παρελθόν, το ιστορικό και γενναίο παρελθόν αυτής της χώρας. Βέβαια υπάρχουν και κοριτσάκια εδώ από τη Μόσχα τα οποία ψηφούν το κρύο, γιατί αυτή την ώρα το κρύο δεν είναι για πλάκα και παίζουν μέσα στο χιόνι, μέσα στο τρέχον. Να τα, έτοιμα. Εδώ κοίταξε, εδώ, εδώ, εδώ. Your name? Nice. Κάτσε. 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 Τι κάτσε, όλες κάτσες τις λένε. Δεν μπορεί να τις λένε κάτσε όλες. Λοιπόν, ας τις πω να πούνε Dolce Vita.
Dolce, dolce, vita. One, two, three. Dolce vita! Thank you very much. Ανέμελα ρουσάκια. Θα με συγχωρέσετε κυρίες και κύριοι. Φοράω την κουκούλα, αλλά κρύωσα πάρα πολύ. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το περιβόητο εμπορικό κέντρο ΚΟΥΜ. Τα ΚΟΥΜ είναι τα παλιά εμπορικά κέντρα της Σοβιετικής Ένωσης, στα οποία πλέον έχουν μπει πολυεθνικές εταιρείες και έχουν μέσα εστιατόρια πολυτελείας, καφέ όπως αυτό που είναι πίσω μου και πολλά, μα πάρα πολλά μαγαζιά. Θα επιχειρήσουμε να μπούμε λοιπόν σε ένα από αυτά για να μπορέσουμε να σταθούμε λίγο στα πόδια μας, γιατί ταξιδεύουμε από το πρωί και είμαστε θεονίστικοι. Могила крепка. Κοζάκος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ντυμένος ο φίλος μας. Εγώ δηλαδή. Μ' αρέσει όπου πηγαίνω και ιδιαίτερα στις χώρες αυτές να φοράω τέτοια καπέλα. Και πιστέψτε με, παίρνω και από ένα, έχω συλλογή στο σπίτι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βρισκόμαστε έξω από το ΚΟΥΜ, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Μόσχας, ακριβώς δίπλα στην κόκκινη πλατεία, και κάνουμε μια έτσι μικρή διερευνητική βόλτα και στη συνέχεια θα μπούμε μέσα σε αυτό. Πουλάνε ό,τι έχει σχέση με τα δικά τους προϊόντα, τα σοβενίρ, και κυρίως με σκουφιά κλπ. Πορσελάνες ακριβές, 525-1260 ρούβλια. Εδώ είναι κόκκινο κρασί για γλαβάνια. Καλά, οι Ρωσίδες εδώ είναι μία προς μία όλες. Εδώ τι είναι ρε, α, κρέπες. Κρέπες. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι, τι ωραία είναι η είσοδος εδώ στο εμπορικό κέντρο. Παλιό ανάκτορο, το οποίο έγινε εμπορικό κέντρο. Κοιτάξτε είσοδος, ωραία. Φοβερή. Να πάμε μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι το εμπορικό κέντρο. Από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα εμπορικά κέντρα που έχω δει στη ζωή μου. Τέτοια εμπορικά κέντρα συνάντησα, κυρίες και κύριοι, μόνο στο Ντουμπάι. Τεράστιο
Πρόκειται για παλιό κτίριο, για παλάτι, το οποίο το μετέτρεψαν σε εμπορικό κέντρο και μπορείς να βρεις μέσα τα πάντα. Ό,τι συναντάς σε ευρωπαϊκές αγορές, από το Μιλάνο και το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη, το συναντάς μέσα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Γι' αυτό λέγεται ότι η Μόσχα είναι η πιο, μα η πιο ακριβή πρωτεύουσα του κόσμου. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο, εκτός από το ότι είναι, ας πούμε, έτσι, μία όαση μέσα στο κρύο, είναι και ένα καταφύγιο για όσους βρίσκονται στην κόκκινη πλατεία, γιατί θερίζει. Και με το που μπαίνεις μέσα, σε περιμένει μια ατμόσφαιρα ανοιξιάτικη. Κοιτάξτε εικόνα, παρακαλώ, την οποία πράγματι την έχω συναντήσει μόνο στο Ντουμπάι. Το πρόβλημα στη Μόσχα είναι το φαγητό. Δεν ξέρεις τι να φας και πού να φας. Όλα τα λεφτά. Και όταν λέμε όλα τα λεφτά, το εννοούμε, κυρίες και κύριοι. Ο ναός του Αγίου Βασιλείου είναι αυτός. Δεξιά είναι το μαυσολείο, το Κρεμλίνο. Και οι Μοσχοβίτες έχουν πάθος με αυτή την πλατεία. Παρά το γεγονός ότι εκείνο το βράδυ έκανε πάρα πολύ κρύο, πολλοί κόσμος, και όχι ιδιαίτερα καλά ντυμένος, είχε βγει στους δρόμους για να απολαύσει αυτήν τη μαγεία της βραδιάς, να απολαύσει το χιόνι. Με βλέπετε λίγο ταλαιπωρημένο, κουβαλάω διάφορα πράγματα, αλλά μαζί με τα δικά μου κουβαλάω και τα πράγματα του εικονολήπτη, του οπερατέρ, γιατί η Μόσχα δεν είναι μια χώρα, μια πόλη που μπορείς να μπεις σε ένα μαγαζί και να πεις: κοιτάξτε παιδιά, έχω μια βαλίτσα, αν την αφήσω για 5 λεπτά και αρθώ να την πάρω. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, και λόγω της οικονομικής κρίσης θα κάνουμε όλα μόνοι μας. Μόσχα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολλά πράγματα, αλλά κυρίως είναι αυτό. Αυτό που βλέπετε αυτή την ώρα. Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου, τον οποίο έφτιαξε ο Ιβάν ο Τρομερός το 1562, προκειμένου να γιορτάσει μία νίκη. Είναι από τους ομορφότερους ναούς σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εικόνα φοβερή,
που αξίζει κανείς να τη δει ερχόμενος εδώ στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο, κυρίες και κύριοι, μέσα και έξω είναι μια ολόκληρη ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. 500 γυρίσματα να κάνει κανείς και 200 κάμερες και να στήσει γύρω-γύρω. Εδώ τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο το είχαν φτιάξει σαν κιόσκι για να κάθονται οι προύχοντες. Βασικά όλα γινόταν για την εξουσία. Μην φανταστείτε ότι γινόταν τίποτα ιδιαίτερο για το λαό. Ο ξεναγός μας βέβαια μας είπε ο άνθρωπος αρκετά πράγματα. Είναι Ρώσος όμως και είναι και καλό παιδί και δεν θέλει να στενοχωρήσει τον εαυτό του. Τις εποχές που εδώ ήταν ταραγμένα τα πράγματα, ο κόσμος πίνεγε και η αιματοχυσία πήγαινε σύννεφο, οι τσάροι έκαναν ό,τι ακριβώς ήθελαν, γι' αυτό ακριβώς κατέρευσαν στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είναι ένα κιόσκι προκειμένου να κάθονται και να, ξέρω εγώ, να ρεμβάζουν, να απολαμβάνουν το μεγαλείο της εξουσίας τους. Τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια, αλλά είναι ένα σημείο και αυτό που το παρατηρεί κανείς ερχόμενος στα εξωτερικά τείχη του Κρεμλίνου. Και βεβαίως, ανεβαίνοντας αυτές τις σκάλες, μιλάμε τώρα για 15ο αιώνα, μεταγενέστερα 18ο αιώνα τα υπόλοιπα τείχη, φτάνει κανείς σε ένα πιο ψηλό σημείο. Σήμερα έχει και χιόνι. Τι σήμερα έχει χιόνι εδώ πέρα, αρκετό καιρό. Για να φτάσει σε εκείνο το πιο ψηλό σημείο αυτού του κατασκευάσματος, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί από εκεί πάνω να παρατηρεί καλύτερα τα πράγματα. Έχει εδώ μία πλατεία. Εγώ το παραβίασα εντελώς. Ανέβηκα από το πλαγιαστό μέρος και όχι από τα σκαλιά. Γενικώς το Κρεμλίνο είναι η μυρωδιά που αποπνέει, είναι η γοητεία της εξουσίας. Και η εξουσία πάντοτε έχει πολλά χαρακτηριστικά. Τα κυριότερα είναι η αλαζονία και το γεγονός ότι δεν βλέπει τι γίνεται γύρω. Όσοι έχουν εξουσία από τα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να συμμεριστούν τον απλό καθημερινό άνθρωπο. Μας έλεγε, ας πούμε, προηγουμένως ο φίλος μας ο Βασίλης για την ιστορία με την καμπάνα. Ο κόσμος πέθαινε και αυτοί χαλάγαν χρήματα για να φτιάξουν τεράστιες καμπάνες. Λοιπόν, συγγνώμη βέβαια που περιβάλλω με τέτοιες σκέψεις αυτήν την εικόνα, η οποία ούτως ή άλλως είναι εκθαμβωτική και εντυπωσιακή, αλλά πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτά από τότε εδώ το κομμάτι του Κρεμλίνου και θα πάμε και λίγο παραπέρα να σας πω μερικά άλλα πραγματάκια. На пригорке в чаще леса ручеёк бежит, там одна из них девчонка притаясь. Από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες, κυρίες και κύριοι, στο Κρεμλίνο είναι η αλλαγή της φρουράς με αυτόν τον πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Κοιτάξτε οι στρατιώτες πώς κάνουν αυτές τις κινήσεις. К себе в объятия радости моя, как вернуться я со службы возьму за себя.
από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια ενός τηλεοπτικού γυρίσματος στη Μόσχα. Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Και έκατσε έτσι να παίρνει η κάμερα τα πλάνα πίσω από τα δέντρα. We'll be right back.